Βροχοπτώση λοιπόν αναφορικά με το προηγούμενο έτος, μόλις έφυγε πριν από λίγο διάστημα. Προσέξτε, πρωταθλήτρια βροχής η Κρήτη μαζί με την Ήπειρο και την Μαγνησία. Έχουμε και ένα ρεκόρ στην ασίγωνιά Χανίων. Κάνουμε αυτό τον πρόλογο για να πάμε και στον πρώτο προορισμό, στην πρώτη ζωντανή σύνδεση, στο πρώτο θέμα της εκπομπής. 2.383 τα χιλιοστά, ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην ασή γωνιά Χανίων. Προσέξτε, φέτος δεν έχουμε ζήσει απολύτως τίποτα. Αν εξαιρέσουμε βέβαια αυτή την κακή, την τραγική παρένθεση που ανοίξαμε τον Οκτώβρη με τις φωνικές πλημμύρες, από εκείνο το διάστημα μέχρι και σήμερα πραγματικά δεν έχουμε νιώσει χειμώνα, δεν έχουμε νιώσει καιρικές συνθήκες, δεν έχουμε επηρεαστεί. Μακάρι να μην επηρεαστούμε σε καμία περίπτωση, μακάρι να πέσει λίγο χιόνι απλά για να διαμορφωθεί ένα ξεχωριστό σκηνικό εκεί στα Ανόγια και σε αυτές τις περιοχές και στο οροπέδιο Λασιθίου. Ωστόσο, μακάρι σε καμία περίπτωση να μην έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Λοιπόν, με αφορμή τα συγκεκριμένα στοιχεία, θέλω να πάμε σε μια περιοχή της Ελλάδας όπου πραγματικά έχει καταγραφεί κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο, καθώς το Λευκοχώρι Φθιώτιδας σημειώθηκε ταυτόχρονα. Προσέξτε, είναι τα πλάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Σημειώθηκε η μικρότερη ελάχιστη, μείον περίπου 18 βαθμοί Κελσίου στις 26 Ιανουαρίου πέρυσι, και προσέξτε, αλλά και η μεγαλύτερη μέγιστη, 42,1 στις 23 του Ιούνιου. Δημιουργώντας βέβαια ένα ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος μεγαλύτερο των 60 βαθμών Κελσίου. Με αυτό το ξεχωριστό θέμα θα ξεκινήσουμε σήμερα, με έναν πανέμορφο τόπο και με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτιας, τον κύριο Θωμά Κοντούνη. Αντιδήμαρχε, τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Ένας πανέμορφος τόπος που ωστόσο βρίσκεται στη λίστα της επικαιρότητας, καθώς έχει καταγραφεί εκεί η υψηλότερη αλλά και η χαμηλότερη θερμοκρασία για το 2022. Πολύ σωστά τα προαναφέρατε όλα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 26 του 2022 σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία, μείον 18. Παράλληλα αυτή ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ευρώπη για εκείνο το βράδυ. Είναι αξιοσημείωτο, γι' αυτό το τονίζω. Στη συνέχεια, στις 23 του 2022, είχαμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία με 42 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε, όπως και εσείς προείπατε, το θερμοκρασιακό εύρος ήταν τεράστιο. Μιλάμε για 60 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει προηγούμενο. Αναφερθήκαμε στο 2022. Αυτή η ακραία απόσταση ανάμεσα στην υψηλότερη και τη χαμηλότερη θερμοκρασία στον τόπο σας έχει καταγραφεί ξανά στο παρελθόν? Θα σας πω το εξής. Όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες. Γιατί μιλάμε για ένα χωριό του κάμπου και αυτό έχει σαν συνέπεια να σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες. Όσον αφορά όμως τις τόσο χαμηλές, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει παρατηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν. Γενικά είστε ένας τόπος όπου το χειμώνα πέφτει αρκετά η θερμοκρασία και το καλοκαίρι ανεβαίνει κατακόρυφα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε στους πρόποδες του Παρνασσού, αλλά μπορούμε να πούμε και με συνεργασία που έχουμε και με το αστεροσκοπείο της Αθήνας και συζητάμε, μελετάμε, ερευνούν, μας απαντούν. Αυτή τη στιγμή το βασικό ζήτημα είναι ότι υπάρχει μικροκλίμα, δηλαδή υπάρχει τοπικό φαινόμενο το οποίο σημειώνεται μόνο εδώ, σε αυτό το χωριό και όχι στην ευρύτερη περιοχή. Μόνο σε αυτό το χωριό. Ξεκίνησα λέγοντας ότι πραγματικά είσαι ένας τόπος πάρα πολύ όμορφος. Η μόνιμη κάτοικη, ο αριθμός σου, αντιδήμαρχε? Είναι πολύ μικρό χωριό, είναι ευλογημένο χωριό, είναι σε μια πολύ καλή γη για να καλλιεργηθεί, αλλά είναι πολύ μικρό, είναι μόνο 50 οι κάτοικοι. Είναι 50 και η ασχολία τους? Η ασχολία τους είναι οι αγροτικές καλλιέργειες, είναι το βαμβάκι, είναι τα σιτάρια, είναι το καλαμπόκι. Μάλιστα, ο τουρισμός καταγράφει κατά κάποιο τρόπο άνοδο. Ποιο μήνα του χρόνου, ποια περίοδο, ποια εποχή? Θα σας πω το εξής. Ο Δήμος μας από το Ζέλι μέχρι τον Μπράλο έχει πάρα πολλά μέρη για να επισκεφθείς.
είτε αυτά αφορούν το θρησκευτικό τουρισμό, είτε για κάποιον φυσιολάτρη, είτε για το οτιδήποτε. Έχουμε την τύχη μάλλον να είμαστε στους πρόποδες του Παρνασσού και να καρπονόμαστε τα ωφέλη από τον όμορφο Παρνασσό μας. Αυτό είναι το βασικότερο. Από εκεί και πέρα όμως, πέραν του χειμώνα και το καλοκαίρι, υπάρχουν μέρη τα οποία μπορείς να επισκεφθείς ανά πάσα στιγμή. Βέβαια, το χειμώνα υπάρχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο Δήμο μας. Αντιδήμαρχε, πού βρίσκεστε? Βλέπουμε μια εκκλησία, φαντάζομαι κεντρική εκκλησία, ο ναός της περιοχής. Ναι, σωστά, είναι ο Άγιος Γεώργιος. Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Λευκοχωρίου. Μπορούμε να φέρουμε την κάμερα να σας βοηθήσει. Ακριβώς. Βλέπουμε ζωντανή σύνδεση εκεί με αυτή την περιοχή, εδώ στην Κρήτη σήμερα. Για όσους ανοίξατε τώρα τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, να πω ότι το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την περιοχή της Ελλάδας, όπου πραγματικά πραγματοποιήθηκε ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Έχουμε την υψηλότερη αλλά και την χαμηλότερη θερμοκρασία το 2022. Αντιδήμαρχε, μία ευχή εδώ στους κριτικούς σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Να είναι καλά, να έχουν μια χρονιά γεμάτη ευλογία, να επισκεφτείτε τα μέρη μας, έχετε ανοιχτή πρόσκληση και να είστε σίγουροι ότι θα μείνετε έκπληκτοι από την πολύ όμορφη φιλοξενία των κατοίκων, όχι μόνο του Λευκοχωρίου, αλλά όλων των χωριών, από το Ζέλι μέχρι τον Μπράλο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, μιας και μιλάμε για καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία, από ό,τι βλέπετε, το μαρτυρά ότι δεν φοράω μπουφάν. Ο καιρός φέτος μας έχει τρελάνει, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος. Έχουμε καλοκαιρινό καιρό, έχουμε πασχαλινό καιρό και δεν έχουμε χριστουγεννιάτικο όπως θα έπρεπε. Μάλιστα. Οπότε καλές καιρικές συνθήκες. Λοιπόν. Πολύ καλές, πολύ καλές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τους χαιρετισμούς μας. Στα μέρη μας και από εμάς. Τις καλύτερες ευχές μας για ένα γεμάτο μεστό έτος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.